με δύο συμμετοχές από την όμορφη Φλόρινα. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας, Χριστός Ανέστη. Είμαι ο Τάσος Χατζηχρήστος από τη Φλόρινα. Ερχόμαστε για τρίτη φορά στην ανάβαση Κομιλόβου. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία, τον Δήμο, την Περιφέρεια, την Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, την Ομοθετική και εσάς, τους συμμετέχοντες, την οργάνωση. Εμείς συμμετέχουμε και στο Πανελλήνιο το Τάσμα Αναβάσεων και στο Βορείο Ελλάδος. Σήμερα είμαστε εδώ με δύο αυτοκίνητα μαζί με τον αξιόλογο και πολύ καλό φίλο Δημήτρη το Χολέβα, που είναι και ο μηχανικός μου, στην κατηγορία Ε12. Είναι το γνωστό το Μη3, το GT2, το οποίο είναι γνήσιο και δεν πωλείται για όποιον ενδιαφέρεται. Ε12, έχουμε κατακτήσει δύο Βόρειο Ελλάδος και ένα Πανελλήνιο στην κατηγορία μας. Είναι το πρώτο μας αγωνιστικό, το 306 S16, επίσης γνήσιο. Στα 167 άλογα το ένα, στα 355 το άλλο. Με γνώμονα την αρχική εργοστασιακή, χωρίς πολλές παρεμβάσεις στον χώρο του, του μηχανοστασίου κυρίως, αλλά με τις πολύ σημαντικές τροποποιήσεις και τους νέους κανονισμούς σε θέματα ασφαλείας κυρίως, τα οποία έχουν πρωταρχικό ρόλο. Πολύ ωραία. Πώς φαίνεται από πλευράς της διοργάνωσης εδώ η διοργάνωση, γιατί από ό,τι υποψιάζομαι είσαι και πολύ έμπειρος, εσύ στους αγώνες. Βεβαίως, η οργάνωση είναι μέχρι στιγμής πάρα πολύ καλή. Να ευχαριστήσω φυσικά και τον Δημήτρο Καρατσιμπαλίδη, τον Γιάννη του Τσικογιάννη, τον κύριο Μανώλα τον πρόεδρο, όλους, τον κύριο Ατματζίδη, τον πολύ καλό τον φίλο, τον Αϊθαλή τον φίλο και φυσικά όλους, τον κύριο Τριχίδη, όλους τους αγωνιζόμενους που είμαστε για άλλη μια φορά εδώ. Έχουμε δημιουργήσει μια πολύ πολύ καλή αγαστή συνεργασία και σχέση με όλους τους αγωνιζόμενους εδώ και τελευταία. Σημαντικότερο, δεν είναι. Βεβαίως, τελευταία δεκαετία. Τα στελέχη επίσης είναι πάρα σε πολύ καλή κατεύθυνση. Η ευγένειά τους είναι περίσσια αυτή τη στιγμή και αυτή τη φορά που μας ικανοποιούν το παραπάνω. Και όλα καλά και καλή επιτυχία σε όλους τους αγωνιζόμενους και ευχαριστούμε και εσάς για την υποστήριξη. Με τα χαράς, πες μας για τη διαδρομή κλείνοντας. Βεβαίως. Ενδιαφέρουσα, δύσκολη. Βεβαίως, είναι τεχνική, είναι που λέμε εμείς στήθωμα, το δόστρωμα είναι καλό, έχει βρέξει και έχει καθαρίσει την ευκαιρία αυτή. Βέβαια είναι στην αρχή που υπάρχει μια υγρασία, ελπιστούμε ότι με το πέρασμα του χρόνου θα στεγνώσει ο δρόμος, αύριο θα είναι καλύτερη οι καλύτερες συνθήκες. Και αν δεν ήταν όμως, είστε έτοιμοι ελαστικά να. Βεβαίως, είμαστε πανέτοιμοι. Έχουμε δύο σετ ελαστικών, και τα βρόκινα και τα αγωνιστικά, τα ημισλικ. Διασκεδάζομαι και θέλω να στείλω και ένα μήνυμα για την οδική ασφάλεια. Σε καμία περίπτωση δεν κάνουμε, ούτε αντιγράφουμε εμείς, ούτε μας αντιγράφουν αυτά που γίνονται στους αγώνες στους δρόμους. Χρέος του κάθε εκπαιδευτικού, του πολιτικού, του προϊσταμένου τεχνικών υπηρεσιών, του οδηγών, όχι ασφαλής και μόνο οδήγηση, και του απλού χειριστή που λένε στην καθημερινή οδήγηση, είναι να έρθει να μας δει τι κάνουμε, να δούνε όποιοι γνωρίζουν και όποιοι δεν γνωρίζουν τι είναι το αγωνιστικό αυτοκίνητο, τι κανόνας ασφαλείας έχει. Και φυσικά δεν πίνουμε κατά την οδήγηση, δεν κάνουμε χρήση κινητού ποτέ, τηρούμε με ευλάβεια το νέο ποινικό κώδικα, ο οποίος είναι πάρα πολύ αυστηρός, όπως πρέπει να ήταν εδώ και πολλά χρόνια, και φυσικά συμμορφωνόμεθα με τις υποδείξεις της τροχιάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα μηνύματά σου, αλλά και για τη συμμετοχή σου. Καλό αγώνα να έρθεις και προπάντων ασφαλή. Σας ευχαριστώ πολύ και εσάς. Καλό αγώνα σε όλους τους αγωνιζόμενους. Καλή συνέχεια. Και μία δήλωση μπορώ να κάνω. Βεβαίως. Από το βορρά μέχρι τον νότο, από τη Δύση μέχρι την Ανατολή, το Χατζηχρήστο κάποιος θα τον δει και την ομάδα του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.